Για να καταλάβουμε καλύτερα τη συνταγματική μεταρρύθμιση στην Ιταλία, συνδεόμαστε με τον Μιλάνο και τον Βαλέριο Ονίντα, συνταγματολόγο και επίτιμο πρόεδρο του Ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Γιατί πρέπει να ψηφίσουν όχι οι Ιταλοί. For... For... Είναι μια μεταρρύθμιση που δεν υπόσχεται καμία βελτίωση στη λειτουργία των θεσμών. Εγκρίνεται μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία και είναι πιθανό να αποδυναμώσει το πνεύμα του συντάγματο που αποτελεί πεδίο ενότητα. Η πλευρά του ναι λέει: Όσοι εναντιώνονται στην μεταρρύθμιση είναι αυτοί που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ιταλία. Εσεί τι λέτε. Λέω ότι η αλλαγή μόνο για χάρη τη αλλαγή είναι ένα αδύναμο επιχείρημα. Πρέπει να ξέρουμε τι θα αλλάξει, με ποιο τρόπο και προ ποια κατεύθυνση. Δεν είναι απλά θέμα προθυμία για αλλαγή. Το πεδίο του συντάγματο είναι ένα πεδίο εύθραυστο και η αλλαγή πρέπει να είναι συνετή και να γίνει με πολύ προσεκτικό τρόπο. Προσφύγατε στη δικαιοσύνη κατά τη διατύπωση του ερωτήματο στο δημοψήφισμα. Υποστηρίξατε ότι δεν προστατεύει την ελευθερία της ψήφου. Η προσφυγή αυτή όμως απερίφθη. Πιστεύετε ότι κάνατε λάθος? Βαλέριονίδα, torto Σύμφωνα με του δικαστέ, πράγματι ο Βαλέριο Νίντα έκανε λάθο. Όμω, ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Θέσαμε όντω ένα ζήτημα. Το ερώτημα του δημοψηφίσματο, για το οποίο η απάντηση πρέπει να είναι ένα ναι ή ένα όχι, σε ένα νόμο που περιέχει διάφορα ζητήματα, δημιουργεί μια κατάσταση που υπονομεύει την ελευθερία των ψηφοφόρων. Γι' αυτό και ζήτησα τη γνωμάτευση του συνταγματικού δικαστηρίου. Όμω, οι δικαστέ μέχρι στιγμή δεν την έχουν ζητήσει. Μεταξύ άλλων αναθεωρείται το άρθρο σχετικά με τις τοπικές κυβερνήσεις. Βάσει των αλλαγών η νομοθετική εξουσία των περιφερειών περιορίζεται. Είναι όντως απαραίτητο αυτό. Βλέπουμε την Ιταλία να συγκεντρώνει εξουσίες. Αυτό είναι το χειρότερο μέρο τη μεταρρύθμιση, επειδή υιοθετεί μια πολύ συγκεντρωτική τάση, που τελικά αφαιρεί την νομοθετική αυτονομία των περιφερειών. Λέτε ότι με τη μεταρρύθμιση η κυβέρνηση συγκεντρώνει υπερβολικέ εξουσίε. Το στρατόπεδο του ΝΕ λέει πω σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και αν έχουμε διαφορέ, οι κυβερνήσει εκλέγονται με στόχο να είναι ισχυρέ. Γιατί θα πρέπει να φοβόμαστε για κάτι τέτοιο στην Ιταλία. Θέλω να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στι κυβερνήσει μεγάλη πλειοψηφία και εκείνε που βασίζονται στον περσοναλισμό. Και ω εκ τούτου υπάρχει ένα είδο άμεση εκλογή του επικεφαλή τη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τη Γερμανία, που σαφώ φαίνεται σταθερή και ισχυρή, είναι μια κυβέρνηση συνασπισμού κομμάτων. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη μορφή διακυβέρνηση για την Ιταλία αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, η μεταρρύθμιση βοηθά μία μειοψηφία να γίνει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και αυτό δεν είναι καλό. Αν επικρατήσει το όχι, τι θα συμβεί στην Ιταλία αλλά και στην Ευρώπη, αφού το δημοψήφισμα έχει διεθνή απήχηση. Στην Ιταλία δεν θα συμβεί τίποτα. Δεν θα έρθει η καταστροφή και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να συμβεί κάτι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη μα παρακολουθεί, όμω το αποτέλεσμα τη μεταρρύθμιση δεν θα έχει καμία επίπτωση στη θέση τη Ιταλία στην Ευρώπη ή διεθνώ. Ξαναλέω, τίποτα δεν θα συμβεί. Οι πολιτικοί θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά του. Αυτοί θα πρέπει να απαντήσουν στα ερωτήματα που τίθεται στην Ιταλία από τη διεθνή κοινότητα αλλά και από την Ευρώπη. Ευχαριστώ,